Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον Γιώργο Καραγκούνη, αλλά δεν θα μείνουμε στο χθεσινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε περισσότερο για το μεθαυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βέρντερ για το Champions League, αλλά και για την απροσδόκητη ήττα της Εθνικής Ελλάδος στον αγώνα με την Ελβετία. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από όσον αφορά την Εθνική, κοιτάμε μπροστά. Κάθε αγώνα ξεχωριστά. Είμαστε πρώτοι, ακόμα και στο τέλος, και θα κάνουμε ταμείο. Η μπάλα είναι στον κυλί. Το γήπεδο, όπως βλέπετε, είναι παραλληλόγραμμο. 11 αυτοί, 11 εμείς, σύνολο 23. Και αν μπουν και τρεις αλλαγές από κάθε ομάδα, σύνολο 29. Τώρα, πώς προσευχόμαστε κάθε αντίπαλο. Κάθε παιχνίδι τελειώνει στο 90. Αγώνας δεν τελειώνει αν δεν σφίξει ο διαιτητής. Τα πρώτα 20 λεπτά είναι κρίσιμα. Από αυτό που μετράει είναι οι βαθμοί. Στα αποδυτήρια είμαστε όλοι σε μια γροθιά. Είναι πολύ σημαντικά όσα μας λες. Συνέχισε. Ο Καραγκούνης καλά το κάνει και αυτό, αλλά βασικά είναι για το χαμαλίκι και τη βρώμικη δουλειά. Πιστεύω ότι είμαστε καλύτεροι στο πρώτο ημιχρόνιο. Είχαμε εδαφική προοχή, αλλά δεν μας έθελε η μπάλα. Από αυτά έχει μπάλα. Χάσαμε ένα παιχνίδι, αλλά δεν κρίθηκε η μάχη. Αυτή είναι η ομορφιά που θέλουμε τον κόσμο κοντά μας, για να γίνει ο 10ος παίκτης της ομάδας μας. Δεν πρέπει να υποτιμάμε ποτέ τον αντίπαλο. Σίγουρα παίξαμε καλά και σίγουρα θέλαμε πολύ την νίκη. Αλλά από ας κερδίσει ο καλύτερος. Ο διαιτητής είναι ο απόλυτος άρχοντας του αγώνα. Και διαιτητές άνθρωποι είναι, τους βλέπετε έτσι. Άνθρωποι είναι και σφάλματα κάνουν. Πού να πω. Και σαν δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από το διαιτητή από το να μας παίξει 50-50. Να κόψει το καρπούζι στη μέση. Ο αγώνας είναι κρίσιμος και θα προσπαθήσω εγώ το καλύτερο γιατί έχω και σύστημα σούστα. Ευχαριστούμε Γιώργο Καραγκούνη. Ήταν ο Γιώργος Καραγκούνης και μιλήσαμε μαζί του τόσο για τον μεθαυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βέντερ στο Ολυμπιακό Στάδιο, όσο και για την ήττα σοκ της εθνικής μας με 2-1 από τους Ελβετούς. Η Εθνική χρειάζεται ένα παίκτη star με ωραία φράτζα που να κινείται σε 10 τετραγωνικά, να μην υπάρχει στο γήπεδο για 85 λεπτά, οι αντίπαλοι να τον έχουν ξεχάσει και ξαφνικά με ένα τακουνάκι με μια περίτεχνη παλιά τρύπα να σου πάρει το παιχνίδι. Αυτό δεν είχαμε την Τετάρτη με την Ελβετία. Βάζετε ψηλά τον πύχη. Αυτός που περιγράφεται είναι ο Ριβάλντο στα νιάτα του. Είπα να έχει και φράτζα. Είχε φράτζα ο Ριβάλντο στα νιάτα του.